Συντρόφισσες και σύντροφοι, να σας καλησπερίσουμε στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της ΟΚΔΕ εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Τις δύο κεντρικές ομιλίες, η πρώτη ο υποφαινόμενος, Κούτρης Γεώργιος, μέλος του ΣΟΥ του Σωματείου Επιστημισμού Τουρισμού Νομού Ιωαννίνων και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Και το δεύτερο μέρος της ομιλίας, η συντρόφισσα Νάντια Τζόρτζη, εκλεγμένη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και υποψήφια ευρωβουλευτής με την ΟΚΔΕ. Ξεκινώντας δύο λόγια έτσι για την οργάνωση, η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, είναι μια αριστερή κομμουνιστική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει έτσι αυτόνομα στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, προτάσσοντας την ανάγκη ενός σχεδίου αγώνων και μιας αριστεράς επαναστατικής. Στα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ συμμετέχουν αγωνιστές που δεν έχουν καμία σχέση με διάφορες τηλεπερσόνες, με τους επαγγελματίες και τους προνομιούχους της επίσημης πολιτικής σκηνής, που έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλα τα κινήματα, σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα. Στα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ συμμετέχουν εργαζόμενοι, συνδικαλιστές, μέλη διοικήσεων σωματείων, οι οποίοι έτσι έχουν σημαντική συμβολή σε όλους τους αγώνες του εργατικού κινήματος, στις μεγάλες απεργίες ενάντια στο κρατικό έγκλημα των Τεμπών, στους αγώνες ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη, ενάντια στον νόμο Γεωργιάδη για την υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων, στους αγώνες των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση, στους αγώνες ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, στους αγώνες για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι εργαζόμενοι της ΟΚΔΕ προσπαθούν με κάθε τρόπο για την οργάνωση των εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλειάς, για την ενίσχυση των σωματείων, για την οικοδόμηση σωματείων όπου δεν υπάρχουν. Στα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ συμμετέχουν φοιτητές, μέλη της Σοσιαλιστικής Σπουδαστικής Πάλης, που βρίσκονται σε κάθε αγώνα του φοιτητικού κινήματος, που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή στον πρόσφατο μεγάλο φοιτητικό αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας με τον νόμο Πιερακάκη. Από την πρώτη στιγμή ανέδειξαν την ανάγκη ενός πολιτικού αγώνα διαρκείας απέναντι έτσι στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας, προτάσσοντας μαχητικά μέσα πάλης, όπως πολυήμερες καταλήψεις, όπως εβδομαδιαίες διαδηλώσεις και μαζικές γενικές συνελεύσεις, που επέμειναν στη συνέχιση του αγώνα ακόμα και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, κόντρα έτσι στην απογοήτευση και την ιτοπάθεια που έσπηρε τόσο η πρώτη δύναμη, η πασπουδαστική, όσο έτσι και διάφοροι ακολουθητές της. Στα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ συμμετέχουν επίσης και αγωνιστές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους αγώνες για την υπεράσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών, στους αγώνες ενάντια στην κρατική καταστολή, τον ρατσισμό, τον φασισμό και τον πόλεμο. Οι σύντροφοι της ΟΚΔΕ βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στην οργάνωση των αγώνων για την υπεράσπιση του Παλαιστινιακού λαού ενάντια στη σφαγή από το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ. Οι αγωνιστές της ΟΚΔΕ βρέθηκαν σε κάθε σπίτι το οποίο κινδύνευε με πληστηριασμό. Βρέθηκαν να υπερασπίζονται όποιον αγωνιστή κινδύνευε από τις διάφορες τιμένες διώξεις του καθεστώτος Μητσοτάκη. Λίγα λόγια για το ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση εκβιάζουν και τρομοκρατούν την εργατική τάξη, την νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, πως πάση θυσία πρέπει να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως ήταν και παραμένει ένα μαύρο αντιδραστικό στρατηγείο επιθέσεων απέναντι έτσι σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ανάπτυξη και ευημερία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτύχει παταγωδώς να αντιμετωπίσει την κρίση. Υποβαθμίζεται διαρκώς στον ανταγωνισμό απέναντι στην Κίνα και τη Ρωσία και βυθίζεται ανεπιστρεπτή στην παρακμή και τη στασιμότητα. Τα διαρκή μνημόνια και οι πολιτικές λιτότητας που ευθύνονται για την ακρίβεια, για τη μείωση των μισθών μας, για τη διάλυση των δικαιωμάτων όλων των Ευρωπαίων εργαζομένων, έχουν έτσι εκτινάξει τις κοινωνικές ανισότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές της προωθούν τις δολοφονικές ιδιωτικοποιήσεις που ευθύνονται για μια σειρά έτσι από κρατικά εγκλήματα, όπως χαρακτηριστικά το έγκλημα στα Τέμπη, όπως οι πλημμύρες, όπως οι πυρκαγιές. Η κρίση που ξέσπασε το 2010 και σφραγίστηκε έτσι με τα μνημόνια, στην πραγματικότητα δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Μέχρι σήμερα, εργαζόμενοι και φτωχά λαϊκά στρώματα πληρώνουμε με το αίμα μας αυτή την κρίση. Πληρώνουμε με το αίμα μας την εκτόξευση του πληθωρισμού, την ακρίβεια, τη φτώχεια, για να μπορέσουν έτσι να συντηρούνται μια χούφτα καπιταλιστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και παραμένει ο βασικός ενορχιστρωτής όλων των αντεργατικών επιθέσεων, της γενίκευσης
του νέου συστήματος εκμετάλλευσης και του ξυλώματος όλων των ιστορικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων που έχει πετύχει με τους αγώνες του το ευρωπαϊκό εργατικό κίνημα. Την ίδια στιγμή η ελίτ, μια χούφτα μεγάλοι επιχειρηματίες, μια χούφτα τραπεζίτες και καπιταλιστές απολαμβάνουν κάθε είδους επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, ξεκοκαλίζουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάπτυξης και συνεχώς έτσι βλέπουν τα υπερκέρδη τους να εκτοξεύονται την ίδια στιγμή που οι λαοί της Ευρώπης συνεχώς βλέπουν τα εισοδήματά τους να πετσοκόβονται. Μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνένοχη στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Στηρίζει χωρίς όρια το κράτος, το σιωνιστικό κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα ποινικοποιεί και καταδικάζει και φυλακίζει όποιον τολμάει να αγωνιστεί απέναντι σε αυτή τη γενοκτονία που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Είπα και Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουν όπλα, δίνουν βόμβες στο Ισραήλ, με τα οποία μέχρι στιγμής έχουν δολοφονηθεί 35.000 Παλαιστίνοι, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά. Στηρίζουν αυτή την εθνοκάθαρση που προσπαθεί να πετύχει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Αυτή όμως η εθνοκάθαρση, ο έλεγχος της Γάζας και της Δυτικής Όχθης για την οποία προσπαθεί το Ισραήλ, δεν θα περάσει. Θα σκοντάψει πάνω στην ηρωική αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού που αρνείται έτσι να εγκαταλείψει τη γη του. Και πρέπει να του στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ο φασίστας Νετανιάχου αρνείται οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και συνεχίζει έτσι να επιτίθεται σε αμάχους, σε νοσοκομεία, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, λέγοντας ταυτόχρονα ότι ανακαλύπτει παντού κρυσίγετα έτσι της Χαμάς. Ταυτόχρονα επιτίθεται σε όλες τις γειτονικές χώρες, διακινδυνεύοντας μια μεγαλύτερη ανάφλεξη του πολέμου. Αυτούς τους εγκληματίες είναι που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στοιχηθεί πλήρως με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ. Πρωτοστατεί στις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, στέλνει όπλα στην Ουκρανία, στηρίζει με κάθε τρόπο το μισοφασιστικό καθεστώς του Ζελένσκι. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνει νέα εξοπλιστικά προγράμματα σε κάθε χώρα, ενώ ταυτόχρονα για τις κοινωνικές ανάγκες, για υγεία, για παιδεία, για μισθούς, για συντάξεις, δεν δαπανάται ούτε ένα ευρώ. Και δεν προβλέπεται κιόλας να δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ. Αυτή η πολεμική οικονομία που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει στραγγαλισμό του βιωτικού μας επίπεδου, στραγγαλισμό των δικαιωμάτων μας. Σημαίνει νέος γύρος αντεργατικών μέτρων, νέος γύρος λιτότητας, νέος γύρος ακρίβειας, φτώχειας και εξαθλίωσης. Μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενάντια στην ακροδεξιά. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, είτε οι ακροδεξιές είτε οι δήθεν προοδευτικές, μεταχειρίζονται τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με τον ίδιο τρόπο. Τους μεταχειρίζονται σαν υπανθρώπους. Δολοφονικές επαναπροωθήσεις, ανθρωποκυνηγητά, είτε σε χερσαία είτε σε θαλάσσια σύνορα, κατοχύρωσή τους ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να χρησιμοποιήσουν τους μετανάστες σαν φθηνά εργατικά χέρια, ενώ ταυτόχρονα τους στέλνουν και σαν αποδιοπομπαίο τράγο για τη χειροτέρευση έτσι της κρίσης, για την αυξανόμενη ανεργία. Αυτή είναι η πολιτισμένη Ευρώπη που έχει σφαγιάσει και έχει αποτεφρώσει αμέτρητες φορές αυτούς τους υποτιθέμενους απολίτες τους, όπως ονομάζει λαούς. Μας λένε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε εκπροσωπεί ούτε προστατεύει τους λεγόμενους δημοκρατικούς θεσμούς και αξίες. Αντίθετα, σε κάθε χώρα βλέπουμε να εγκαθιδρύονται βοναπαρτιστικά καθεστώτα τύπου Μακρόν, που κυβερνούν έτσι με συνεχή πολιτικά και κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα που καταπατούν ακόμα και τα αστικά συντάγματα, τη λαϊκή βούληση, καταστέλουν βάναυσα και ποινικοποιούν τα κινήματα και τους αγώνες σε όλες τις χώρες για να μπορέσει έτσι να επιβληθεί ο νεοφιλελεύθερος μονόδρομος των αστικών τάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι οι σάπιες δημοκρατίες των πλουσίων, βουτυγμένες στα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Το σάπιο αυτό πολιτικό σύστημα, οι ξεφτισμένοι και αντιδημοκρατικοί θεσμοί της αριστοκρατίας των Βρυξελών, με τα παχυλά προνόμια, με τα σκάνδαλά τους, εξοργίζουν με κάθε τρόπο τους εργαζόμενους. Έχουν γίνει αποκρουστικοί. Αυταρχικοί βοναπάρτες, όπως ο Μακρόν, όπως ο Μητσοτάκης, είναι γελοί, αλλά είναι και επικίνδυνοι. Προχωράνε διαρκώς σε μια προληπτική αντεπανάσταση.
με σιδερένιους νόμους, με νέους ποινικούς κώδικες απέναντι στους φτωχούς, στους αδύναμους, με στρατιωτικοποιημένα σώματα ασφαλείας, με απαγόρευση των διαδηλώσεων, με αντιδημοκρατικές και αντισυνταγματικές παρεμβάσεις κάθε είδους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το εργατικό κίνημα σε όλη την Ευρώπη πρέπει να πάρει καθαρή θέση απέναντι σε αυτό το αντιδραστικό μόρφωμα. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υπάρχει καμία αυταπάτη για καμία μεταρρύθμιση. Δεν μεταρρυθμίζεται, δεν βελτιώνεται, δεν αλλάζει. Πρόκειται για ένα αντιδραστικό στρατηγείο. Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ακρίβεια, σημαίνει τσακισμένη μισθή, σημαίνει μνημόνια για πάντα. Σημαίνει εξοπλισμοί, σημαίνει περισσότερες βάσεις, σημαίνει πιο βαθιά εμπλοκή στον πόλεμο. Όπως είπαμε και πριν, το εργατικό κίνημα σε κάθε χώρα πρέπει να παλέψει για τη διάλυση της αντιδραστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μόνη διέξοδος απέναντι σε αυτό το σφαγείο είναι η έξοδος από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε το πρώτο βήμα για την εφαρμογή ενός ταξικού προγράμματος σωτηρίας. Για μια κόκκινη Ευρώπη των εργαζομένων, των κοινών αγώνων, του σοσιαλισμού. Κλείνοντας το πρώτο μέρος, να πούμε ότι καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε νεολαίο, κάθε φτωχό να στηρίξει την ΟΚΔΕ στις εκλογές της 9ης Ιουνίου και να συνεχίσουμε όλοι μαζί τον αγώνα για τη διάλυση της αντιδραστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλώς το βήμα της συντρόφισσα Νάντια Τζόρτζη για το δεύτερο μέρος. Η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας κατεβαίνει σε αυτές τις ευρωεκλογές για να προτάξει την ανάγκη και μια πολιτική ενός σχεδίου αγώνων και μιας αριστεράς επαναστατικής, ώστε οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και η νεολαία να ανατρέψουμε τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και το σημερινό ζωφερό αδιέξοδο που παρουσιάζεται ως σταθερότητα. Ενώ πρόκειται για ένα καθεστώς σκληρού ταξικού πολέμου, που εξαπολύει την πιο άγρια αντεργατική αντιλαϊκή επίθεση, μας εμπλέκει στα πολεμικά σχέδια των υπεραλιστών. Είναι βουτυγμένο στη σύψη και την ανηθικότητα και στηρίζεται σε διαρκή πολιτικά, κοινοβουλευτικά και δικαστικά πραξικοπήματα. Αυτοί ευθύνονται για την τρομακτική ακρίβεια, η οποία ληστεύει το εισόδημά μας, το οποίο φτάνει με το ζόρι μέχρι τα μισά του μήνα, για να φουσκώνουν προκλητικά τα υπερκέρδη τους, πετρελαιάδες, σούπερ μάρκετ και πάροχοι ενέργειας. Γιγαντώνουν τη φοροεπιδρομή με άμεσους και έμεσους αντιλαϊκούς φόρους. Φτάνει πια με τις αυξήσεις μισθού κοροϊδία που μας παταπεινώνουν, την ίδια στιγμή που η μισή κοινωνία έχει βυθεί στη φτώχεια και τις στερήσεις. Στους χώρους δουλειάς, στο βωμό του κέρδους, της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, θυσιάζονται με τους νόμους εκτρώματα του Χατζηδάκη και του Άδωνη όλες οι κατακτήσεις εργατικής τάξης και όλα τα δικαιώματα. Το ωράριο, οι συλλογικές συμβάσεις, το δικαίωμα στην απεργία και το συνδικαλισμό, ακόμα και η ίδια η ζωή. Η εργατική τάξη θρηνεί κάθε μέρα ένα νεκρό ή ένα σακατεμένο εργάτη από τα εργατικά ατυχήματα, δηλαδή τις δολοφονίες του κεφαλαίου. Μας δολοφονούν καθημερινά και με τις ιδιωτικοποιήσεις από εθνικούς εργολάβους που ξεκοκαλίζουν και ρημάζουν τα πάντα. Προχωράνε ολοταχώς στην πλήρη εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας, στην ιδιωτικοποίηση ξεπούλημα και του νερού όπως κάνανε με την ενέργεια. Φέροντας έτσι ένα σκληρό ταξικό αποκλεισμό σε εργαζόμενους, φτωχούς και νεολαία. Αυτή η πολιτική είναι ο μεγαλύτερος ένοχος για το έγκλημα των τεμπών, τις καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Δηλαδή το ξεπούλημα, η διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών και υποδομών, η αδιαφορία και η ανικανότητα του αστικού κράτους για οτιδήποτε άλλο πέρα από τον πλουτισμό μιας ελίτ. Αυτή είναι και η λεγόμενη ανάπτυξη για την οποία πανηγυρίζουν. Μια ασταμάτητη λαιλασία του κρατικού χρήματος από μια χούφτα επιχειρηματίες και ημέτερους, με τις παραγωγικές επενδύσεις να έχουν πιάσει πάτο. Ένα μοντέλο δηλαδή απολύτως αθρό που στηρίζεται στο λεγόμενο θαύμα του τουρισμού και της εστίασης, που είναι δηλαδή κακοπληρωμένες δουλειές και γαλέρες υπερεκμετάλλευσης. Ένα μοντέλο αχαλήνητος κερδοσκοπίας που στηρίζεται στις αυξήσεις των τιμών, στα ακίνητα, σε μια εξαχρεωμένη οικονομία, πάνω στα καζίνο και την αρρώστια του τζόγου. Γι' αυτό και το ΑΕΠ
έχει κατρακυλήσει στην προτελευταία θέση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό έχουμε ένα νέο κύμα από λουκέτα, όπως αυτό της εμβληματικής Λάρκο και εκτείναξη της ανεργίας. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, της κρίσης του ελληνικού καπιταλισμού, που χειροτερεύει διαρκώς και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τόση σταθερότητα έχει αυτό το καθεστώς, που για να παραμείνει στην εξουσία, οχυρώνεται πίσω από ένα μαύρο κράτος έκτακτης ανάγκης, με όπλα τις ορδές των ΜΑΤ και τα ταξικά δικαστήρια. Αυτό είναι το λεγόμενο κράτος δικαίου, που αναμασάνε όλες οι αστικές δυνάμεις και αριστοκρατία των Βρυξελών. Μια κωδική ονομασία της βιομηχανίας διώξεων των εργατικών αγώνων, του διαρκή περιορισμού του δικαιώματος στην απεργία, το συνδικαλισμό, τις διαδηλώσεις. Σταθερότητα σημαίνει ακόμα μια όαση ατιμωρησίας και ασυδοσίας της ελίτ, των κρατικών μηχανισμών και αξιωματούχων. Όλο και πιο ανοιχτά ταυτίζονται με το έγκλημα, τη διαφθορά, κάθε είδους ανηθικότητα και βρωμιά. Κρύβονται πίσω από κάθε περίπτωση μαφίας, λαθρεμπορίου, ναρκωτικών, μαστροπίας και παιδεραστίας. Με μια γκεμπελική προπαγάνδα των μέσων μαζικής εξαπάτησης, μπαζώνουν διαρκώς την αλήθεια. Ξερνάνε κάθε είδους χυδαιότητα, περιφρονούν κάθε λαϊκό αίσθημα και βούληση. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση συνένοχη στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Υποστηρίζει με κάθε τρόπο το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Επιβάλλει μέσα από τα συστημικά μέσα την φιλοσιονιστική προπαγάνδα περί νόμιμης αυτοάμυνας. Απέναντι σε ένα λαό που παλεύει ροϊκά για τη λευτεριά της πατρίδας του. Φημώνει και καταστέλει με βία, εκβιασμούς, απειλές όποιον στέκεται αλληλέγγυος. Είναι ακόμα από τους πιο πρόθυμους στα τυχοδιοκτικά πολεμικά σχέδια, στέλνοντας μάλιστα πρώτος-πρώτος φρεγάτα στην Ερυθρά, υποστηρίζοντας με κάθε τρόπο το μισοφασιστικό καθεστώς του Ζελένσκι. Η αιμορραγία δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για εξοπλισμούς, ώστε ο ελληνικός καπιταλισμός να παραμείνει ευνοούμενος και μπροστάρης των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η άλλη όψη της μείωσης των εισοδημάτων και της φτώχειας για το λαό. Μας βυθίζει έτσι όλο και περισσότερο στην απειλή του πολέμου. Ζωντανεύει τον εφιάλτη των πυρηνικών. Να τους ανατρέψουμε. Μαύρο στα δεκανίκια, ακροδεξιά και προοδευτικά. Η χρεοκοπημένη αντιπολίτευση είναι ένα σκιάχτρο. Ταυτίζεται ουσιαστικά με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σε μνημόνια, ιδιωτικοποίησεις, αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα. Ο μνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ, το επιχειρηματία Κασελάκη, είναι μια μαριονέτα των υπερελιστών και των πλουσίων που συμπληρώνει την παροδία της Βουλής. Το ΠΑΣΟΚ είναι σεσημασμένο για το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμά του. Η Νέα Αριστερά, που ούτε νέα ούτε αριστερά είναι, υπερασπίζεται παθιασμένα τα μνημόνια που εφάρμοζε στις κυβερνήσεις του Τσίπρα. Τα πολιτικά τους εγκλήματα έστρωσαν το δρόμο για το Μητσοτάκη και του επέτρεψαν να παρουσιάζεται σήμερα ως κυρίαρχος. Ο πόλεμος που έχουν κηρύξει απέναντι σε κάθε ιστορικό δικαίωμα και κατάκτηση της εργατικής τάξης συμπληρώνεται κιόλας με τον πιο ύπουλο τρόπο. Με τον ψευτοπροοδευτικό δικαιωματισμό, με πρόσχημα την κατάργηση όλων των διακρίσεων, με όχημα το μεταμοντέρνο λεξιλόγιο της συμπερίληψης. Πρόκειται για μια ακραία επίθεση του κεφαλαίου σε μια προσπάθειά τους να ρευστοποιήσουν κάθε κοινωνική αξία, κάθε κοινωνική αναφορά της εργατικής τάξης, να την οδηγήσουν σε ένα λαβύρινθο αναζήτησης ταυτοτήτων. Αποτέλεσμα και ταυτόχρονα μέσο είναι αντιδραστικοί νόμοι οι οποίοι φέρνουν την εμπορευματοποίηση της γυναίκας και των παιδιών. Και βεβαίως είναι μόνο το πρώτο επεισόδιο σε μια ολόκληρη πορεία η οποία οδηγεί στην κοινωνική αποσύνθεση. Μαύρο και στην αθλειότητα των ακροδεξιών. Γραφικοί και γελοί συμπληρώνουν επικίνδυνα μια διαρκή μετατόπιση προς τα δεξιά. Το αντισυστημικό τους προσωπείο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εφεδρεία για το χτύπημα του εργατικού κινήματος όταν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας θα αρχίσουν να ξεφουσκώνουν. Όλοι αυτοί υπερασπίζονται την πάση θυσία παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ, υπερασπίζοντας έτσι χρεοκοπία διαρκείας για τη χώρα
και μνημόνια για πάντα. Δηλαδή μια οικονομία που τρέφεται από τις σάρκες της με μείωση των πραγματικών μισθών, με την αρπαγή του δημόσιου και φυσικού πλούτου, κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών, ακόμα και της εναπομείνας σας ατομικής περιουσίας των εργαζομένων και των φτωχών, με την ιστορική κλοπή των πληστηριασμών. Αυτή η βίαιη αναδιανομή του πλούτου, το τσάκισμα του βιωτικού επίπεδου, χτυπάει σαν σοκ την ελληνική κοινωνία και είναι η μοναδική προοπτική της χώρας όσο συνεχίζεται η λεγόμενη ευρωπαϊκή πορεία. Μόνη διέξοδος είναι η έξοδος από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση φυλακή. Δεν ενώνει, αλλά χωρίζει τους λαούς. Είναι μια δικτατορία με κοινοβουλευτικό μανδύα ενάντια στους πιο αδύναμους λαούς και τους εργαζομένους. Να βγούμε από το ζουρλομανδία του ευρώ, σπάζοντας τις αλυσίδες χρέους και μνημονίων, επιτροπίας και κυδαιμονίας των υπεριαλιστών και των δανειστών. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για να μπορούμε να αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι, η νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, για την εφαρμογή ενός ταξικού προγράμματος σωτηρίας, για τον δικό μας έλεγχο και διαχείριση της οικονομίας υπέρ των εργαζομένων και των φτωχών. Η πάλι για τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει απομονωτισμό. Δεν έχει καμία σχέση με τις ρατσιστικές και αντεργατικές πολιτικές ακροδεξιών και ευρωσκεπτικιστών. Αυτών που υπηρετούν δηλαδή ευλαβικά τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, τα συμφέροντα του κεφαλαίου, όπου ενισχύονται ή κυβερνούν. Η πάλι για τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διεθνιστική. Ακόμα και αν ξεκινάει σε εθνικό επίπεδο, ολοκληρώνεται μόνο με τη Διεθνή Ένωση και Συνεργασία Λαών και Εργατικών Κινημάτων. Σημαίνει συντονισμό, ενοποίηση με τους αγώνες που έχουν δυναμώσει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Απεργίες, διαδηλώσεις, αντιπολεμικές κινητοποίησεις, αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Μόνο έτσι μπορούν να απαντηθούν οι λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας που απειλούν πλέον ολόκληρη την ανθρωπότητα. Την καπιταλιστική κρίση, την ακρίβεια, τη διάλυση των συστημάτων υγείας και παιδείας, τον αυταρχισμό των καθεστώτων, την περιβαλλοντική καταστροφή, τον πόλεμο και τα πυρηνικά. Στη βάση μιας ανεξάρτητης ταξικής πολιτικής με στόχο μια κόκκινη Ευρώπη των εργαζομένων, δημοκρατική, ριζοσπαστική, σοσιαλιστική. Μπροστά μας έχουμε ακόμα σκληρότερες επιθέσεις. Το καθεστώς Μητσοτάκη μας έχει υποσχεθεί ότι όλες οι κατακτήσεις της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και των αγώνων της μεταπολίτευσης θα ξυλωθούν και θα ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Όμως η κυριαρχία του Μητσοτάκη είναι ένας μύθος. Είχε επιβληθεί εξαιτίας μονάχα της δικαιολογημένης αηδίας για τον ΣΥΡΙΖΑ και η δυσαρέσκεια και η οργή για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φουντώνουν καθημερινά. Μάρτυρας και προάγγελος εξελίξεων, το πρόσφατο μεγάλο φοιτητικό κίνημα, η αποτυχημένη προσπάθεια της κυβέρνησης να μπαζώσει το έγκλημα των τεμπών, οι αγώνες των αγροτών, των υγειονομικών, των εκπαιδευτικών, οι αντιπολεμικές κινητοποιήσεις και το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Αυτοί οι αγώνες ήταν και η μοναδική αντιπολίτευση που υπήρξε και κατάφεραν να στριμώξουν όντως και να ξεμπροστιάσουν την κυβέρνηση. Ναι μεν, δεν έχουν κερδίσει ακόμα και δεν έχουν φρενάρει τις απανωτές επιθέσεις. Εκφράζουν όμως μια ανυπόφορη δυσφορία. Ένα μεγάλο φτάνει πια. Ακόμα και αν υποχωρούν προσωρινά, όσο δεν δικαιώνονται θα αναζωπυρώνονται, απειλώντας να κλονίσουν σοβαρά τα πύληνα πόδια αυτού του μαύρου καθεστώτος. Χρειαζόμαστε γι' αυτό ένα αποφασιστικό σχέδιο για την οργάνωση και την ανάπτυξη των αγώνων μας, ανασυγκροτώντας τα σωματεία και τους συλλόγους μας, ενισχύοντας μέσα σε αυτά την ενεργή συμμετοχή μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες στη βάση, με συνελεύσεις και επιτροπές, με μαχητικές μορφές πάλης, διαδηλώσεις, απεργίες, καταλήψεις που θα φτάνουν αποφασιστικά ως το τέλος, ενώνοντας όλες τις κινητοποιήσεις σε μια κεντρική αναμέτρηση με την νεοφιλελεύθερη πολιτική, την κυβέρνηση, ολόκληρο το σημερινό καθεστώς. Οι χούντες δεν πέφτουν με λόγια στη Βουλή. Για να νικήσουμε δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Καμία ψήφο στην αδιέξοδη αριστερά του ΚΚΕ και του ΜΕΡΑ25. Είναι καταστροφική η πολιτική του ΚΚΕ, που όχι μόνο λιβανίζει τις σταλινικές δικτατορίες, αλλά και διασπά, σαμποτάρει τους αγώνες, όπως έκανε πρόσφατα με το φοιτητικό κίνημα. Αρνείται μια πραγματική κλιμάκωση των αγώνων με αιτήματα εχμές, όπως με την εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων.
προχωράει συντηρητικά και νομιμόφρονα, ώστε όλα τελικά να υπηρετούν μονάχα μια ακίνδυνη ψήφο διαμαρτυρίας. Λύση δεν υπάρχει ούτε στις αυταπάτες μεταρρύθμισης Ευρωπαϊκής Ένωσης που σπέρνει το ΜέΡΑ25 με ένα ξεδιοδιασμένο ψεύτικο ρεαλισμό. Η συνταγή τέτοιων αντιδεξιών μετόπων και συγκολήσεων έχει αποτύχει οριστικά. Η επανάληψή της οδήγησε την Ευρωπαϊκή Αριστερά στην αστικοποίηση και την κατάντια, σε υποταγή στον οφειλελευθερισμό, τον κυβερνητισμό, την αλητεία και την προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ στο όνομα ενός ανύπαρκτου μικρότερου κακού που πάντα οδηγεί στο μεγαλύτερο. Η ΟΚΔΕ παλεύει καθημερινά για το χτίσιμο μιας αριστεράς επαναστατικής. Μια δύναμη που αφοσιώνεται στην οργάνωση των εργαζομένων και της νεολαίας για την αποφασιστική ανάπτυξη των αγώνων τους. Για να επιβάλλουμε το δίκαιο μας και να τους τιμωρήσουμε, πρέπει να παλέψουμε για γενναίες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, κατάργηση του ΦΠΑ, πλαφών στις τιμές των βασικών αγαθών και των ενοικίων, άμεση διαγραφή στα χρέη των λαϊκών κατοικιών, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζών και κερδοσκοπικών φαντς, να μπει μπλόκο σε πληστηριασμούς και εξώσεις, να πληρώσουν τη στεγαστική κρίση οι τράπεζες και οι πλούσιοι. Λεφτά για υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, όχι για τους εξοπλισμούς και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Να σταματήσουν τώρα όλες οι ιδιωτικοποιήσεις. Δημόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση για όλους. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να επιβάλλουμε βαριά φορολογία σε κεφάλαιο και πλούσιους για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ένα δημόσιο πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων, προστασίας του περιβάλλοντος, κατασκευής λαϊκών κατοικιών και δημοσίων έργων, για να έχουν οι εργαζόμενοι σπίτι και δουλειά. Όχι άλλα πτώματα παιδιών και κολλασμένων της γης στους υγρούς τάφους της Μεσογείου, στους φράχτες της δίθεν πολιτισμένης Δύσης. Ενάντια στη δουλοποίηση των μεταναστών εργατών και το έσχος των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Ενάντια σε ρατσισμό, ακροδεξιά και φασισμό. Η μόνη απάντηση είναι οι κοινοί αγώνες των ντόπιων και των μεταναστών, η οργάνωσή τους στις δομές του εργατικού κινήματος, στη βάση ενός κοινού ταξικού συμφέροντος. Να απερασπιστούμε και να διευρύνουμε τα δημοκρατικά μας δικαιώματα και τις ελευθερίες που βρίσκονται σε θανάσιμο κίνδυνο από το τερατώδες κράτος έκτακτης ανάγκης που οικοδομούν κάθε μέρα. Ατιμωρησία για κάθε δικό τους, παρακολουθήσεις, ΜΑΤ, ξύλο και δακρυγόνα σε φοιτητές, απεργούς και διαδηλωτές. Να παλέψουμε ενάντια στην υπεριαλιστική λαϊλασία, τις επεμβάσεις, τους πολέμους, ενάντια στη μιλιταριστική Ευρώπη των καπιταλιστών. Να παλέψουμε για να βγούμε από το ΝΑΤΟ και να φύγουν αμερικάνικες βάσεις που μας εμπλέκουν κάθε μέρα όλο και πιο βαθιά στον πόλεμο. Καμιά συμμετοχή στον πόλεμο και τις κυρώσεις στις πλάτες των λαών. Να σταματήσει η αποστολή όπλων στην Ουκρανία και η στήριξη στο μισοφασιστικό καθεστώς του Ζελένσκι. Να σταματήσει κάθε οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία με το σιωνιστικό κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Άμεσο σταμάτημα της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού στη λωρίδα της Γάζας. Άμεση απόσυρση των σιωνιστικών στρατευμάτων από την Παλαιστίνη. Το τσαλαπατημένο ιστορικό δικαίωμα των Παλαιστινίων από σιωνιστές και υπεριαλιστές σε μια δικιά τους πατρίδα, σε ένα δικό τους κράτος στην Παλαιστίνη, πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα. Είναι καθήκον μας να ενώσουμε τους αγώνες μας με τους αγώνες των εργαζομένων και των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενάντια σε ακρίβεια, φτώχεια, πόλεμο, νεοφιλελεύθερα κόμματα και κυβερνήσεις. Για να οικοδομήσουμε μια άλλη δομή εξουσίας. Μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα στηρίζεται στους αγώνες και την αυτοοργάνωσή μας.
θα λειτουργεί με εκπροσώπους εκλεγμένους άμεσα και ανακλητούς. Μια πραγματική εργατική δημοκρατία που δεν έχει καμία σχέση με την αστική μνημονιακή δημοκρατία των πλουσίων, της διαφθοράς και του πολέμου. Με τα μέσα παραγωγής κοινωνική ιδιοκτησία για μια ριζικά διαφορετική λειτουργία της οικονομίας υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, όχι του καπιταλιστικού κέρδους. Μια εργατική δημοκρατία που θα ανοίξει το δρόμο για τη μόνη εναλλακτική, το σοσιαλισμό, που καμιά σχέση δεν θα έχει με τις σταλινικές δικτατορίες που τόσο αμαύρωσαν και δυσφήμισαν το απελευθερωτικό όραμα του σοσιαλισμού. Η ΟΚΔΕ σας καλεί να παλέψουμε για μια Ευρώπη των εργαζομένων, δημοκρατική, ριζοσπαστική, σοσιαλιστική. Έτσι μπορούμε και πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο, να δώσουμε μια νέα πνοή στην προοπτική της επανάστασης και του σοσιαλισμού. Τη μόνη διέξοδο στην καταστροφή που μας απειλεί, η βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Η ΟΚΔΕ παλεύει για να κτίσουμε μια στέρεα επαναστατική δύναμη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ριζοσπαστική, ταξική και διεθνιστική, που θα παλέψει για αυτό το σκοπό. Σας καλούμε να οργανωθείτε και να παλέψετε μαζί μας. Και στις εκλογές της 9ης Ιούνιου σας καλούμε να ψηφίσετε την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Ευχαριστώ. Oh!